Λίγε μόλι ημέρε μετά την μονομαχία του για το κύπελο Έψη, κεραυνό και ανθεστίων, αναμετρήθηκαν ξανά στο Ατσαλένιο, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Στο τέταρτο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι είχαν μια καλή ευκαιρία με τον Μπερνίκου. Απάντησε στι ευκαιρίε ο κεραυνό το 27 με τον Κουγιό να μην πλασάρει καλά και τον Κασοτάκη να μπλοκάρει και δύο λεπτά αργότερα η μπάλα μέσα στα καρέ του Κεραυνού δεν ήταν καλό το διώξιμο από τον τερματοφύλακα και ήρθε ο Σεραφιμίδης να πλασάρει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στο 54. Νέα επίθεση από τον Ανθεστίωνα ανατράπηκε ο Μπερνίκου από τον Μαυρογιαννάκη δόθηκε το πέναλντι εδώ είχε την ευκαιρία ο Ανθεστώνα για το δεύτερο γκολ. Ο Σεραφμίδη όμω δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αουτ παρέμεινε το 0-1 και στο 66 ο Λιδάκη έκανε το σλάλο μέχρι από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο παραφυράκι τη αιστεία του κεραυνού για το 0-2 στο Ατσαλένιο. Ναι, νίκη για τον Ανθεστίωνα.